Γεια σας φίλες και φίλοι του Sport Analysis, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον βίντεο, όπως σήμερα θα μιλήσουμε για τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα για την περίπτωση του Στέφαν Ελ Σαράουι. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε ένα like και να subscribe στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και σκανάρει όλες τις περιπτώσεις παικτών που αρχίζουν και τον αφορούν. Ο Μαρτίνεθ έχει βάλει ως στόχο να γίνουν οι καλύτερες δυνατές επιλογές ώστε να έχει ο Ολυμπιακός ένα πληρέστατο και αποτελεσματικό ρόστερ για τη σεζόν 2023-24. Τις τελευταίες ώρες έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Ελ Σαράουι, ενός πολύ γνωστού Ιταλού επιθετικού που αγωνίζεται κυρίως στα άκρα της επίθεσης κατά βάση στην αριστερή πτέρυγα. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί και ως σεντερφόρ εάν οι συνθήκες το απαιτούν. Είναι σε ηλικία 30 ετών, μια ηλικία που είναι ικανοποιητική θα λέγαμε. Έχει ύψος 1,78 και είναι γεννημένος στη Σαβόνα της Ιταλίας. Το όνομά του ήταν γνωστό κυρίως από την Ιταλία αφού είχε αγωνιστεί για πολλά χρόνια στην Ρώμα. Να θυμίσουμε ότι αγωνιζόταν στη Ρώμα από το 2016 έως το 2019 και είχε αυτά τα 3 χρόνια πρώτο αγωνιστικό ρόλο στην ομάδα. Μετά το 2019 η απόδοση του Στέφαν Ελ Σαράουι έπεσε, παρόλα αυτά πήρε μεταγραφή στην κινέζικη Σενσέουα για 30 εκατομμύρια ευρώ. Μετέπειτα ξαναγύρισε στη Ρώμα ως ελεύθερος και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο και η αλήθεια είναι ότι όσο και να αγωνίζεται ο Ελ Σαράουι μπορεί ακόμα να αποδώσει τα μέγιστα. Η χρηματιστηριακή του αξία πλέον είναι 5 εκατομμύρια ευρώ ενώ παλιότερα το ψηλότερο που είχε φτάσει ήταν τα 30 εκατομμύρια που πήρε και τη μεταγραφή του. Ήταν ένας παίκτης αρκετά θα λέγαμε γνωστός στην Ευρώπη, έχει 261 συμμετοχές στην Serie A, έχει 29 συμμετοχές στο Europa League, 27 συμμετοχές στο Champions League και 15 συμμετοχές στην Ligue 1 όταν αγωνιζόταν στην Μονακό. Ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ τον Ολυμπιακό εάν έρθει. Είναι ένας πολύ ταχύς επιθετικός, ένας επιθετικός παλαιάς σκοπής ο οποίος έχει την τρίμπλα ως βασικό του μέλημα και θα λέγαμε ότι αν καταφέρει ο Μαρτίνεθ να πραγματοποιήσει αυτή τη μεταγραφή μιλάμε για μια εν μέρη βόμβα. Αναμένουμε λοιπόν εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι μας, share για να βγει αλήθεια προς τα έξω και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά νέα βίντεο σε Ελλάδα και Ευρώπη.